Μονόδρομος φαίνεται πως είναι η γενική παράταση από το κτηματολόγιο για τη συλλογή δηλώσεων λόγω της χαμηλής συμμετοχής που βρίσκεται μόλις στο 14,62% αλλά και της αδυναμίας πολλών ιδιοκτητών να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί από το κτηματολόγιο παράταση 3 επιπλέον μηνών. Με δηλώσεις, το πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Γιάννης Παπάς, υπογράμμισε πως η κατάσταση είναι δραματική για τους πολίτες που προσπαθούν να συλλέξουν τα διάφορα χαρτιά που απαιτεί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά και για τους συμβολιογράφους. Σε ό,τι αφορά το νομό των Ιωαννίνων, έχει δηλωθεί μόλις το 17-18% των δικαιωμάτων, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς, με την προθεσμία να λήγει στις 10 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, το κτηματολόγιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και των δικαιωμάτων στην επικράτεια. Δεν προχωρά όμως όπως θα έπρεπε και βέβαια με πολύ αργούς ρυθμούς. Το γεγονός όμως ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να έχουμε καλύψει επαρκώς το 7,65% της ελληνικής επικράτειας μετά από 20 χρόνια δημιουργεί πολλά ζητήματα τα οποία τα έχουμε εκφράσει και με συνεντεύξεις τύπου και νομίζω ότι θα δώσουμε και στο άμεσο μέλλον και κάποια εκ νέου άλλη συνέντευξη για να καταδείξουμε όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο είναι κλασική περίπτωση κακής διαχείρισης πόρων και κακώς εννοούμενης λειτουργίας του κράτους σε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν συμβεί. Να σας πω ενδεικτικά ότι η Πολωνία, η οποία είναι τριπλάσια χώρα από την Ελλάδα, κατάφερε και έφτιαξε κτηματολόγιο, ενώ ξεκίνησε πιο αργά από εμάς, κατάφερε και το έχει ολοκληρώσει εδώ και κάποια χρόνια με πολύ λιγότερους πόρους. Αυτό, για να μην επεκταθώ και μακρηγορώ, είναι η θεωρία. Πάμε τώρα στην πράξη. Εμείς βιώνουμε μία απίστευτη κατάσταση χωρίς να έχουμε άμεση γνώση του τι συμβαίνει στο κτηματολόγιο, ενώ στα γραφεία του κτηματολόγιου. Μιλάω για το τι συμβαίνει στα γραφεία τα δικά μας, όπου ο κόσμος μέσα στον πανικό, μέσα στο άγχος, προσπαθεί να προλάβει τις πολύ σύντομες, τις κοντές προθεσμίες που έχει θέσει το κτηματολόγιο, προσπαθώντας σε 3 μήνες να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ξεκίνησα την κουβέντα μου αναφέροντας το τι συνέβη τα προηγούμενα 20 χρόνια και από τα 20 χρόνια φτάσαμε στο ακριβώς αντίθετο σημείο. Μέσα σε 3 μήνες, όπως ήταν η αρχική προθεσμία, θα προσπαθήσουμε, όπως μου είπε και ένας από τους μελετητές, να κτηματογραφήσουμε την Πίνδο, να μιλήσω για τη δική μας περιοχή τουλάχιστον. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχει δηλωθεί μέχρι στιγμής το 17 ή 18% των δικαιωμάτων στο νομό. Θεωρητικά η προθεσμία λήγει στις 10 Ιουνίου, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα δοθεί σχεδόν σίγουρα νομοτελειακά μια τρίμηνη παράταση, την οποία προσωπικά τη βλέπω να παρατείνεται εκ νέου. Προσωπική μου άποψη, όπως ευχήθηκα και σε κάποιον, ήταν καλά Χριστούγεννα, χωρίς να είμαι σίγουρος για ποια Χριστούγεννα, ποιας χρονιάς θα έχουμε το αποτέλεσμα. Η κατάσταση είναι δραματική για όλο τον κόσμο που προσπαθεί να συλλέξει τα διάφορα χαρτιά που απαιτεί η γραφειοκρατική αυτή διαδικασία. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχει τίτλους στα χωριά, δεν έχει εμβαδομέτρηση σαφή. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει ώστε να υπάρχει σαφής καταγραφή των δικαιωμάτων και να ξέρει ο καθένας ποιο είναι δημόσιο κτήμα, ποιο είναι ιδιωτικό και ποιο. Δυστυχώς ο τρόπος που γίνεται απέχει πολύ από το τι θα μπορούσε να γίνει σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Καταρχάς, σαν συμβολεογράφη σε πανελλήνιο επίπεδο και μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής
των συμβολογραφικών συλλόγων έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να δοθεί μια επαρκής προθεσμία ώστε να μπορέσει ο κόσμος και να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπάρχει και μια λογική στον τρόπο λειτουργίας των γραφείων μας. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή τα τηλέφωνα είναι ακατάπαυστα, ο κόσμος, η συνεχής ροή, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καμία δουλειά, προσπαθώντας να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε ζητήσει από το ΙΠΕΚΑ την παράταση, οι πληροφορίες οι οποίες είναι φρέσκες, νομίζω υπήρξε και κάποιο δημοσίευμα σε κάποια εφημερίδα ότι ως ονούπο θα ανακοινωθεί η παράταση των αρχικών προθεσμιών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πακέτο εκλογών τον Μάιο. Αν δοθεί προθεσμία μέχρι τον Σεπτέμβριο και δεν έχουν γίνει εκλογές, θα έρχονται οι επόμενες εκλογές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν είμαστε σε εκείνο το ιδανικό σημείο ώστε να μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο. Έχει ένα κόστος, ναι, σαφώς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι και ένας έμεσος τρόπος χρηματοδότησης της διασπάθησης μεγάλων ποσών από την προηγούμενη διαδικασία. Ενδεικτικά να σας πω ότι είχαν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για να καταφέρουμε να τακτοποιήσουμε και αυτό με μπόλικα λάθη μέχρι να ολοκληρωθεί το 7,65% της επικράτησης.